Κρίση στην ίδια του την κυβέρνηση προκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που τα έσπασε με τους κυβερνητικούς του εταίρους και όλα δείχνουν πως οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καρατόμησε τον Υπουργό Οικονομικών Γιαΐρ Λαπίτ και την Υπουργό Δικαιοσύνης Τσίπι Λίβνη. Τόσο ο Λαπίτ όσο και η Λίβνη είναι επικεφαλής των κομμάτων που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το πιθανότερο σενάριο είναι οι εκλογές να γίνουν τους πρώτους μήνες του 2015, ίσως τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ενώ η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος λήγει τον Νοέμβριο του 2017. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, απέρριψε το τελεσίγραφο του Νετανιάχου με τους 5 όρους που θα διατηρούσαν την κυβέρνηση.